γέφυρες της επικοινωνίας όμως και τους τρόπους που μπορεί η τεχνολογία να δώσει, δίνοντας το βήμα σε καλλιτέχνες, σε ανθρώπους του θεάτρου, γιατί το θέατρο είναι οι άνθρωποι του, να έρθουν κοντά με το κοινό. Και γεύσεις πολιτισμού θα πάρουμε, μιλώντας για το Food for Thought, για αυτή την ιδιαίτερη πλατφόρμα που φέρνει τους ηθοποιούς κοντά σε όλους εμάς από το Διπεθέ Σερών, με πολύ αγάπη από ό,τι φαίνεται. Καλλιόπη Βαγγελίδου, καλό μεσημέρι, ηθοποιός, αγαπημένη, αλλά και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Σερών. Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου. Καλό μεσημέρι σε όλους στην Κρήτη. Πολλά φιλιά και πολύ αγάπη. Μίλησε μας στην Κρήτη. Σε αγαπάμε πολύ εδώ και αγαπάμε γενικά τους ανθρώπους που διψούν τελικά για πολιτισμό και κάθε φορά που μπορούμε να έρθουμε κοντά σας ή εσείς να βρίσκεστε εδώ, ο κόσμος της Κρήτης ανταποκρίνεται. Όμως έχει αλλάξει πάρα πολύ το σκηνικό ασφαλώς λόγω του κορονοϊού και των συνθήκων στις οποίες έχουμε συμμορφωθεί βεβαίως όλοι. Μας λείπει όμως το θέατρο και αυτό ήταν κάτι που λάβατε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Μίλησε μας λίγο για το Food for Thought. Ναι. Το θέμα ήταν ότι με το Food for Thought και με την πλατφόρμα της αποστάσεως που κάναμε μέσα στην διαδικτυακή σελίδα του Διπεθέ Σερών, προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε το κλείσιμο των χώρων από τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες θα σταματήσουν. Οι καλλιτέχνες μέσα στα σπίτια μας φυσικά, αλλά εξακολουθούμε καθένας από τη δική του πλευρά να προσπαθούμε να προσφέρουμε. Αν αυτό που ζούμε είναι πόλεμος, πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε. Αν αυτό που ζούμε είναι μια ιστορική στιγμή, πρέπει να την καταγράψουμε και από την πλευρά της τέχνης. Άρα, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούσαμε να μείνουμε απενεργοποιημένοι, αλλά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τέχνη σε παρόντα χρόνο και όχι σε αρχείο. Αυτή είναι η προσπάθεια. Μέσα στο Food for Thought, λοιπόν, γνωστοί καλλιτέχνες, αγαπημένοι, μας έκαναν την τιμή και μας έδωσαν τη μεγάλη χαρά να μιλήσουν για τέχνη μέσα σε συνθήκες καραντίνας. Δηλαδή, του ζητήσαμε να μην μας μιλήσουν για τον κορονοϊό, για να σταματήσουμε λίγο να ακούμε γι' αυτό, αλλά να μας μιλήσουν για ένα θέμα ο καθένας που τους απασχολεί πάνω στην τέχνη. Συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό αρχείο έτσι, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και μια ιστορική μαρτυρία πάνω στο πώς γίνονταν τα πράγματα σε αυτές τις συνθήκες που είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Αυτό όμως θα συνεχίσει και μέσα στο Μάιο. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ σημαντικό με τους συνεργάτες, τον Έγκαι του Θεζολάρη, ο οποίος επιμελείται αυτή τη στιγμή το Food for Thought, αλλά θα δημιουργήσει και κάτι καινούριο. Και άλλους συνεργάτες φυσικά του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου και έχοντας και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο αντέδρασε άμεσα και εξήγηλε μέτρα στήριξης για τα ΔΠΘ και για αυτές τις έκτακτες δράσεις. Και όση ώρα εμείς συζητάμε, βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα, βλέπουμε και τον δικό μας αγαπημένο και φίλο της εκπομπής, Έγκαι Θεζολάρη, ο οποίος μας έφερε και σε επικοινωνία και τον ευχαριστώ ιδιαίτερως γι' αυτό. Βλέπουμε όμως αγαπημένα πρόσωπα, Καλλιόπη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνουν το δικό τους μήνυμα. Καθένας επιλέγει το δικό του θέμα να αναπτύξει. Και είναι αυτό που είπες, ότι χρειαζόμαστε αυτές τις γεύσεις πολιτισμού, αλλά και αυτές τις γεύσεις, τις παύσεις σε όλων αυτών των κικαιώνα, των ειδήσεων, των αρνητικών, θέλω να πω, με τις οποίες ειδήσεις βομβαρδιζόμαστε όλοι καθημερινά. Έχουμε ανάγκη αυτή την ανάσα να την πάρουμε για τα καλά. Ναι, εμείς θέλουμε να δείξουμε κιόλας ότι να δώσουμε ένα κουράγιο στον κόσμο, να πούμε είμαστε στο σπίτι μας, αλλά είμαστε καλά και παραμένουμε δημιουργικοί. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να το περάσουμε αυτό το διάστημα, πρέπει να είμαστε σωστοί και σόφρονες και να συντασσόμεθα με τα μέτρα που βάζει η κυβέρνηση, γιατί το κάνει σε συνεργασία με τους εξαιρετικούς Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι και πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή και καλώς. Αλλά θέλαμε ο κόσμος να δει τους ανθρώπους που αγαπάει και να τους δει μέσα από το σπίτι τους δυνατούς και με αυτό να πάρει και άλλη μια δύναμη σε αυτό το ιδιαίτερο χρονικό διάστημα. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και στεναρή υποστήριξη από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτή η σκέψη. Οι φίλοι μας στήριξαν από την πρώτη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ήταν αρκετά δύσκολο και έτσι νιώθω υποχρέωση απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου το να κλείνουν όλοι και να παραμένουμε ανοιχτοί. Και όχι μόνο αυτό, το να μην αναστείλουμε καμία καλλιτεχνική σύμβαση και το να προσλάβουμε και να κάνουμε και νέες προσλήψεις. Αυτό ήταν λίγο ιδιαίτερο, το να πει στον άλλον μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Όμως το κάναμε, πήγε καλά και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι τα πράγματα πιο εύκολα γενικά. Έτσι, θα τρέχει σαν νεράκι όπως λέγαμε και προηγουμένως, γιατί μπήκε το νερό στα βλάκι. Πες μου λίγο για τη δική σας εικόνα, για αυτά τα οποία τελικά μπήκαν σε παύση το διάστημα που ανακοινώθηκε. Αντιλαμβανόμαστε ότι για όλους έχει αλλάξει αυτή η ροή, προγραμματισμένες παραστάσεις, προγραμματισμένη ροή. Στη δική σας περίπτωση πώς ήταν το πριν?
όλα τα διπεθέ, τα περισσότερα διπεθέ και το δικό σας, γιατί μιλάω με την Εύη Θεοδόρου και να τη στείλω πολλά φιλιά. Προγραμματίζουμε την κεντρική μας παραγωγή για το Μάρτιο περίπου. Άρα όλα τα διπεθέ μας βρήκε σε κατάσταση πρεμιέρας, έχοντας επενδύσει και χρήματα και συναισθήματα και καλλιτεχνικό κόπο σε μια δουλειά που τη θεωρούμε πολύ σημαντική. Εμείς στις Έρες είχαμε μόλις κάνει πρεμιέρα το Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία του Άγγε Φεζολάρη, με τον οποίο συνεχίζουμε τώρα διαδικτυακά τη συνεργασία μας. Μια παράσταση που πήγε πολύ καλά και αναγκαστικά παίξαμε μόνο δύο παραστάσεις και σταματήσαμε με τη δέσμευση ότι μόλις αρθούν τα μέτρα και μόλις μπορούμε θα ξαναβρεθούμε. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά και να το πράξουμε. Και εμείς το ευχόμαστε αυτό και εμείς το χρειαζόμαστε αυτό και σαν σκέψη αλλά και σαν ένα δεδομένο για το μετά, για την επιστροφή στην κανονικότητα. Από την πλευρά συνολικά των ηθοποιών, από όλη την κοινότητα κατά κάποιον τρόπο, τους γνωστούς σου, τους φίλους σου, αυτό το οποίο έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα και από τους προσωπικούς λογαριασμούς του κάθε ενός ξεχωριστά, είναι αυτή η τόνωση, αυτή η ελπίδα, αυτός ο φάρος αισιοδοξίας, που βλέποντας και ακούγοντας αγαπημένα μας πρόσωπα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι είστε κομμάτι μας, είμαστε όλοι το ίδιο. Και ταυτόχρονα, από ανθρώπους που μας εμπνέουν και θαυμάζουμε, είναι σαν να μας παίρνουν από το χέρι και να μας σωθούν. Να σκεφτούμε και να πράξουμε με αισιοδοξία, αν μη τι άλλο. Έτσι είναι, είμαστε όλοι μαζί. Απ' την άλλη, ο κλάδος των καλλιτεχνών ευρύτερα είναι ένας κλάδος που πλήττεται πάρα πολύ, μαζί με πολλούς άλλους κλάδους από αυτήν, αλλά εγώ μιλάω για τον δικό μας. Η προσπάθεια η δική μας από το θέατρο ήταν, από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο των Σερών, ήταν να σταθούμε δίπλα στους δοκιμαζόμενους καλλιτέχνες που έχουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε ευκαιρίες και δυνατότητες. Εύχομαι και τα άλλα θέατρα να πράξουν το ίδιο. Το Υπουργείο βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι να βοηθήσουν και οι Δήμοι. Γιατί εμείς τουλάχιστον που είμαστε επιχορηγούμενοι φορείς, πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες να μην μένουν και άνθρωποι στην απελπισία και στην ανεργία. Βέβαια. Μια πιο προσωπική ερώτηση με τη δική σου διαδρομή, με τις δικές σου επιλογές, με τη δική σου πορεία. Ο δρόμος σε έφερε πόσο καιρό πριν και η συνεργασία σου με το ΔΠΘ Σερών? Εγώ ζω στις Έρες από το 2002, έχω κάνει οικογένεια, έχω 3 παιδιά. Τα οποία είναι ακροβολισμένα εδώ μέσα στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Έχω μία σιδερόστρα απέναντί μου με άπειρα ρούχα που πρέπει να σιδερώσω. Οπότε ο ερχομός μου εδώ ως ερωτική μετανάστης, έτσι λέγεται, με έκανε να ασχοληθώ με το θέατρο γιατί αυτό ήξερα να κάνω και κάπως έτσι βρίσκομαι να εμπλέκομαι με το ΔΠΘ Σερών από το 2003 περίπου που έχω έρθει στις Έρες. Καταρχήν χαιρόμαστε μέσα από την περιγραφή σου, Καλλιόπη, πρέπει να σου πω αυτό που έλεγα πριν, ότι νιώθουμε όλοι ότι είμαστε ένα, ότι είμαστε το ίδιο. Συντονιζόμαστε και συμπάσχουμε και συμπράττουμε, να ξέρεις, με τις σιδερόστρες, με όλα αυτά, γιατί παρακολουθούν και πολλές φίλες της εκπομπής. Και είμαι βέβαιη τώρα ότι μαζί με μένα χαμογέλασαν και εκείνες, λέγοντας ότι ναι, σε καταλαβαίνω. Ναι, είναι τώρα αυτές τις μέρες για όλες μας είναι μια διαρκή δοκιμασία φαγητού και ταΐσματος, αλλά να είμαστε γεροί και δεν πειράζει, ας μαγειρεύουμε όλη μέρα και ας σιδερώνουμε όλη μέρα. Έτσι είναι και ένας διαφορετικός τρόπος για εκείνες τις οικογένειες όμως που έχουν και τα παιδάκια τους να αφιερώσουν λίγο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή είναι αυτό που ισοσταθμίζεται. Ναι, μεν δύσκολα, ζώρικα, αλλά έχει και αυτό το ωραίο, αυτό το γλυκό, αυτό το θετικό του μήνυμα, το να χαρούμε την οικογένειά μας. Ναι, και νομίζω ότι εμείς στην περιφέρεια ζούμε λίγο πιο ανθρώπινα όλη αυτή την κατάσταση σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι στην Αθήνα. Γιατί όπως και να το κάνεις, το να είσαι αποκλεισμένος στην Κρήτη, εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Δεν είναι τόσο βάρβαρο, έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν θα τον ειδικούμε. Το αποκλειστήκατε στην Κρήτη, έτσι. Αντίστοιχα και εμείς εδώ στις Έρες. Υπάρχουν τα βουνά μας, τα ποτάμια μας, υπάρχει ένας ορίζοντας μπροστά που μας δίνει ανάσα και δύναμη. Και αυτό είναι πολύ όμορφο και αυτόν τον ορίζοντα γενικά, είτε γεωγραφικά είτε νοερά, τον χρειαζόμαστε. Και επιστρέφουμε λέγοντας και προτείνοντας τον κόσμο να επισκεφθεί, να γνωρίσει αγαπημένα πρόσωπα μέσα από αυτόν τον χρόνο που αφιερώνουν και το μοιράζονται με όλο τον κόσμο, μέσα από αυτή την πλατφόρμα Food for Thought. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και όταν σε ξαναβγάλει, σε βγάλει ο δρόμος στην Κρήτη, σε περιμένω με χαρά και από κοντά. Πρέπει να ξέρετε ότι η μακρινή μου καταγωγή είναι κριτικιά.
Για να ξανάρθεις. Έχω οικογένεια στην Κρήτη. Πού? Είμαστε Κρήτες που φύγαμε, πήγαμε Μάνη και τελικά Μικρασία και πώς βρέθηκαμε στις Σέρες, τι να σας πω. Αλλά οι Μακεδόνες με τους Κρήτες έχουν πολλά κοινά. Έχουν πάρα πολλά κοινά. Με λοιπόν, τους ναι. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά πολλά σου, φιλιά. Να έχεις υγεία και να κάνετε όμορφα πράγματα. Πολλά φιλιά. Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Με χαμόγελο θα περάσουμε κι εμείς σε μια μικρή σύντομη διακοπή. Χαμογελάμε, το χρειαζόμαστε, μας τονώνει το ηθικό και ορθώνει το ανάστημά μας πιο ψηλά για να τα καταφέρουμε όλα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε κοντά σας και μένουμε σπίτι.